Κάνατε μία ανάρτηση για την κυρία Ράνια Σβίγκου, ναι. Σωστά. Όπου γράψατε κάτι το οποίο και χθες σχολίασε ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά ναι. Και άλλα στελέχη έχουν βγει. Mm-hmm. Και έχετε ανάψει φωτιές με αυτή την ανάρτηση και με την τοποθέτησή σας. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη γραμματεύση, το συγκεκριμένο πρόσωπο, θέλω να πω ένα πράγμα. Θα θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες, μετά το συνέδριο, αν θυμάμαι καλά, συνεδρίαζε εγκρυπτό με κάποια από τα μέλη, με πρόεδρο τον Κασελάκη, χωρίς να έχει. Του έχει εκφραστεί η δυσαρέσκεια ενός ή άλλου οργάνου. Συνεδρίαζε λοιπόν για το τι θα κάνουν και πώς θα απομακρύνουν τον Στέφανο Κασελάκη. Υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα της. Δεν κατάφερε να οργανώσει τις ευρωεκλογές με τον τρόπο που έπρεπε. Δεν μπόρεσε να ελέγξει αυτό που έγινε με τα πόθεν έσχες. Διότι ξέρετε τι μας λένε. Μας λένε ότι το πόθεν έσχες κατατέθηκε και χτες υπήρχε διαρροή μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα των συντακτών. Ότι το πόθεν έσχες λέει πώς διέρευσε από εμάς. Ήτανε λέει σε κλειστό φάκελο και κανείς δεν τον είχε ανοίξει. Ποιος είχε τον κλειστό φάκελο, εγώ τον είχα. Η γραμματέας του κόμματος. Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας. Άρα η Σβίγκου έχει κάνει τη διαρροή. Εγώ δεν λέω. Σας λέω ότι έχει την ευθύνη της λειτουργίας. Από την Κουμουνδούρου προφανώς έγινε η διαρροή. Ναι, αλλά εδώ γράψατε στην ανάρτηση για κάποια χιλιάρικα ότι παίρνει ίδια για μισθό, ότι κάθεται σε μια καρέκλα. Ναι, και δεν αποδίδει αυτοκίνητα. Ανεπαρκής, ναι. Που είπατε. Και είναι άλλο να λέμε κάθεται για τα χιλιάρικα ναρικά, και για τους και το μισθό του. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ωφελείται από την μεγαλοθυμία του Στέφανου Κασελάκη, που δεν ζήτησε, δεν μπορούσε να την απομακρύνει, αλλά δεν ζήτησε την παραίτησή της. Και σας λέω ότι είναι ανεπαρκής και εισπράττει ένα μισθό, τον οποίο αν βγει έξω στην ελεύθερη αγορά, δεν θα το πάρει ούτε στον 1/3. Ξεκάθαρα πράγματα.